Θέλετε λοιπόν να πάμε λίγο εκείνη την ημέρα. Ήτανε Πρωτομαγιά, δεν είχαμε σχολείο, βρήκα τη χειρομοβίδα. Ήταν μια πέτρα πίσω από την εκκλησία του χωριού εκεί στο Λάκκο και κάναμε τους μπακάλιδες και είχαμε κάτι κουτάκια που πετάγανε από τα λεωφορεία και παίζαμε γιατί δεν υπήρχαν παιχνίδια. Βάλαμε και αυτό το... Για μένα ήταν σαν ένα σιδερένιο κουκουνάρι που δεν ήξερα τι είναι. Το χτυπάγαμε και το ξαναχτυπάγαμε και το αφήναμε και το χτυπάγαμε και το ξαναφήναμε και το ξαναφύγαμε. Και κάποια στιγμή, όπως γύρισα εγώ στον τοίχο της εκκλησίας, έγινε μια μεγάλη έκρηξη και ένα άλλο παιδί που χτύπησε στα 50 μέτρα, δεν ξέρω πόσα μέτρα ήταν, έφυγε και πήγε κάτω στα σπίτια μας και όλοι νομίζαν ότι χτύπησε μόνο αυτό το παιδί. Και εγώ πήγα να τον βρω, τον αδερφό μου, να του πω τι έγινε. Και είδα αυτό το θέμα, ότι μετά από κάποια αρκετή ώρα που μείναμε οι δυο μας, ήρθε και τον είδε και η μάνα μου. Ναι, και αυτό είναι κάτι που πάντα υπάρχει μέσα μου, είναι σαν χθες για μένα, ενώ πέρασαν τόσα χρόνια. Καθορίζει τη ζωή μου και σε έναν άλλο παράγοντα. Όλα τα προβλήματα που μπορεί να είχα και έχουμε οι άνθρωποι στη ζωή μας, για μένα παίρνουν το σωστό μέγεθος όταν σκέφτομαι εκείνον.